Όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, η πρώτη απογευματινή συνεδρία έχει έναν τίτλο που τον διάλεξε ο κύριος Χατζηχρήστου και τον ονόμασε ουρολογικούς εφιάλτες. Εφιάλτες που τους έχουμε ζήσει όλοι μας, ελπίζουμε να είναι όσο δυνατόν λιγότεροι στη διάρκεια της χειρουργικής μας ζωής, αλλά αυτό δεν νομίζω πως τόσο εύκολα μπορεί να το καταφέρει. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν εγώ και ο κύριος Αλιβιζάτος μέσα στις επόμενες 2 ώρες που θα τις κάνουμε λιγότερες για να έχουμε ένα καλό διάλειμμα ξεκούρασης και καφέ. Εννοείται ότι διακόπτεται ανά πάσα στιγμή, εννοείται ότι δεν υπάρχουν σοφίες και σοφοί, υπάρχουν πράγματα τα οποία χρειάζονται λύση. Επομένως, εκείνο το οποίο μπορεί κανείς να δει ότι μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας ουρολογίας έχουν επισημάνει το γεγονός ότι καμία αντίρρηση όταν κάνει κανείς μια ωραία, μεγάλη επέμβαση, επιτυχημένη επέμβαση, αισθάνεται ενθουσιασμένος, αλλά την επόμενη μέρα μπορεί να υποστεί μια επιπλοκή η οποία να είναι σημαντική, να του χαλάσει εντελώς τη διάθεση, να τον κάνει να φτάσει στα τάρταρα στην κυριολεξία, αλλά τελικά, αν συνειδητοποιήσει κανείς ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορεί να μάθει, θα συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να μάθει και πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι από τις επιτυχίες του. Και εκείνο το οποίο είναι δεδομένο είναι ότι σε ολόκληρο τον κόσμο έχει καθιερωθεί στις πολιτισμένες τουλάχιστον χώρες και κέντρα η περίφημη Επιτροπή Mortality and Morbidity. Στο λαϊκό είμαστε στην ευτυχή θέση τελικά να μπορέσαμε μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια να φτιάξουμε μια τέτοιου είδους επιτροπή, ας την ονομάσουμε έτσι, που μία φορά το μήνα παρουσιάζουμε τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί και στο Σημανόγλιο αυτό το πράγμα, και με τον τρόπο αυτό επενδύεται και με μία εκπαιδευτική διαδικασία, αναλαμβάνει πάντοτε κάποιος να παρουσιάσει και το περιστατικό αλλά και το τι είναι δεδομένο από την διεθνή βιβλιογραφία για κάποια αντίστοιχη περίπτωση. Πιστέψτε με, είναι τρομακτικά εκπαιδευτικές αυτού του είδους οι διαδικασίες. Ας ξεκινήσουμε όμως από τους μικρούς εφιάλτες, έτσι, τους εύκολους εφιάλτες, εκείνους που τους ξεχνάει κανείς πάρα πολύ εύκολα, αλλά που είναι μια πάρα πολύ μεγάλη καθημερινότητα. Και η πρώτη ιστορία είναι να έχουμε αδυναμία να βγάλουμε ένα καθετήρα Foley. Και βέβαια δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν έκανα ειδικότητα, που είχε έρθει με αεροδιακομιδή, μάλιστα ένα περιστατικό από ένα νησί του Αιγαίου, και χαρακτηριστικά ο καημένος ο άρρωστος περιέγραφε το πώς ο αγροτικός γιατρός εκεί πέρα προσπαθούσε να του βγάλει τον καθετήρα και λέει: «Γιατρέ μου, είχε βάλει το πόδι του στο κρεβάτι επάνω και όχι τίποτα άλλο, έκανε και εόπ, εόπ». Λοιπόν, επομένως σίγουρα δεν είναι ο τρόπος αυτός για να βγάλει κανείς έναν καθετήρα Foley που δεν ξεφουσκώνει τον μπαλόνι του, σίγουρα όχι, υπάρχουν άλλοι τρόποι. Εδώ μπροστά βλέπω τον κύριο Μανούσακα που θυμάται σίγουρα όταν έκανε ειδικότητα μια παρτίδα φοβερών καθετήρων που είχε αγοράσει στο Λαϊκό Νοσοκομείο. Μάλιστα. Και μνήμη φοβερή. Λοιπόν, τότε είχαμε πραγματικά καρφιστεί και εφαρμόσει ό,τι τεχνική είχε περιγραφεί στη Διεθνή Βιβλιογραφία για να βγάλουμε αυτούς τους μην πω τι καθετήρες οι οποίοι δεν ξεφουσκώνανε. Άρα λοιπόν, μια πρώτη ιστορία να σχολιάσουμε λιγάκι με την υπερδιάταση μπορούμε να έχουμε να πετύχουμε κάποια αποτελέσματα. Όποιος θέλει σχολιάζει κιόλας, έτσι. Έτσι όπως είναι φτιαγμένα αυτά τα υλικά, το να υπερδιατείνει τον μπαλόνι μπορεί να καταφέρει να το σπάσει κάποια δεδομένη στιγμή φουσκώνοντάς το με νερό. Ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί κάποιοι μπήκανε στον κόπο και κάνανε την αντίστοιχη μελέτη. Ex vivo, βέβαια, έτσι. Και είδανε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπήρχαν θράσματα από την θράψη του μπαλονιού, τα οποία μπορούσαν να μείνουν μέσα στην κίστη θεωρητικά, άρα και να αποτελέσουν και λιθογόνους παράγοντες. Άρα λοιπόν δεν είναι μία μέθοδος εκλογής η υπερδιάταση του μπαλονιού. Το να χρησιμοποιήσουμε κάποιους διαλύτες όπως ο εθέρας, το λουένι, το βενζένιο, το χλωροφόρμιο κλπ. Είναι μία λύση. Σπάει, αλλά τσούζει, λέει ο κύριος Βαρκαράκης από εκεί πέρα. Ακούω ακόμα, κύριε Βαρκαράκη, δεν έχω γεράσει τόσο πολύ. Έτσι, τσούζει. Τσούζει. Ένα άλλο πράγμα. Άρα λοιπόν, όταν το κάνει κανείς αυτό, για να μην τζούξει τόσο πολύ, θα σκεφτόταν κανείς ένα κόλπο.
να είναι γεμάτη η κίστη με νεράκι και να την αδειάσει γρήγορα και να την ξεπλύνει ξανά γρήγορα. Ένα άλλο πράγμα το οποίο είναι πρόβλημα και δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Εγώ σας λέω ότι σήμερα είναι αδύνατο να χρησιμοποιήσετε τέτοιου είδους διαλύτες. Οι σύριγγες, μάλιστα. Γιατί, κύριε Νικολόπουλε? Δείτε στο μικρόφωνο, παρακαλώ. Ναι. Γιατί οι σύριγγες κυκλοφορούν τώρα με τα διαλύματα αυτά, λιώνουν. Ναι, ναι. Μάλιστα, είναι πλαστικές. Ενώ τότε που τα είχαν βγάλει αυτό το πράγμα και το είχαν σκαρφιστεί, ήταν γυάλινες οι σύριγγες. Επομένως, εάν θελήσετε να κάνετε αυτό το κόλπο, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε γυάλινη σύριγγα και να γίνει πολύ γρήγορα η έγχυση αυτού του πράγματος. Δεν τα κάνει κανείς αυτά και πάει να χρησιμοποιήσει ένα σύρμα. Θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει από τη σκληρή άκρη του, έτσι, από ένα σύρμα, από ένα πικτέλ, από τη σκληρή άκρη του, την πολύ σκληρή άκρη του, ή να χρησιμοποιήσει κάποιο σύρμα από αυτά που χρησιμοποιούν για να βάζουν τις γραμμές της κεντρικής φλεβικής. Εκεί είναι προτιμότερο να κόψει κανείς τη βαλβίδα και να βάλει το σύρμα μέσα από τον αυλό. Η άλλη ιστορία είναι ότι μπορεί να τελικά να πάει να σπάσει αυτό το μπαλόνι. Η πρώτη περίπτωση μπορεί να το κάνει στη γυναίκα. Αν λοιπόν τραβήξει τον καθετήρα να έρθει άκρη-άκρη, τότε είτε μέσα από την ουρήθρα είτε από τον κόλπο, είναι πολύ εύκολο, γιατί το ψηλαφά κανείς τον μπαλόνι από εκεί πέρα και είναι πολύ εύκολο να το σπάσει. Η άλλη ιστορία είναι να το κάνει με υπερηβική παρακέντηση. Έτσι, να έχει τους υπερήχους του, να βάλει μια βελόνα και να το σπάσει το μπαλόνι αυτό. Προβλήματα είναι ότι δεν έχουμε τόσες μεγάλες βελόνες μερικές φορές. Προβλήματα είναι ότι μπορεί να είναι ο άρρωστος φοβερά παχύς και να μην φτάνει η βελόνα ή οποιαδήποτε βελόνα. Κάποια άλλη ιδέα? Και διορθικά. Να, λοιπόν, το έχουν σκεφτεί και το έχουν δημοσιεύσει κιόλας. Έτσι, όλα αυτά τα πράγματα βλέπετε ότι σας έχω βάλει και κάποιες παραπομπές για αυτή την ιστορία. Επομένως, ναι, διορθικά μπορεί να πάει κανείς και να το σπάσει αυτό το μπαλόνι. Κανέναν άλλο τρόπο? Κόψιμο της βαλβίδας, το είπαμε στην αρχή, έτσι, σαν χειρισμό, γιατί από εκεί θα περάσουμε και το σύρμα. Κάποια άλλη, έτσι, δυνατότητα να το σπάσουμε αυτό το μπαλόνι? Να το αδειάσουμε? Κάποιοι διαστροφικοί σκεφτήκανε ότι να γίνει και με περινεϊκή παρακέντηση, αλλά το θεωρούσε λίγο βάρβαρο, έτσι δεν είναι? Από τη στιγμή που διορθικά, μάλλον είναι πιο εύκολο για αυτό το πράγμα. Και δεν είναι και, φαντάζομαι, ο κίνδυνος της λίμωξης τόσος όταν πάει κανείς διορθικά για αυτό το πράγμα. Υπάρχει και ένας άλλος τρόπος, η ενδοσκοπική διάδραση του μπαλονιού, όπου με το EFCAM το λέει και στεροσκόπιο, δείτε στο Urology δημοσιευμένο αυτό το πράγμα, να φτάσει και να βάλει μια λαβίδα και να σπάσει τελικά αυτό το μπαλόνι. Έτσι. Άρα λοιπόν, αν δούμε συνολικά και φτιάξουμε έναν αλγόριθμο, δημοσιευμένο αυτό το πράγμα, το 2000, έτσι, όταν δεν αδειάζει λοιπόν το μπαλόνι, να δοκιμάσουμε ένα σύρμα να περάσουμε, και αν δεν τα καταφέρουμε με το σύρμα, θα πρέπει να πάμε να το σπάσουμε, είτε χρησιμοποιώντας χημικά, είτε την παρακέντηση με τον τρόπο που είπαμε προηγουμένως. Κάποια άλλη ιδέα την οποία έχει εφαρμόσει κανείς και άρα είναι και δημοσιεύσιμη? Άρα λοιπόν, ας το έχουμε στο μυαλό μας, έτσι, αυτές τις ιστορίες. Οι επιπλοκές των ενδοκιστικών εγχύσεων όμως, νομίζω πως δεν είναι μικρός εφιάλτης, έτσι, από εκείνο του δευτερολέπτου, είναι ένας μεγαλύτερος εφιάλτης. Και θα σας παρουσιάσω περιστατικά τα οποία έχουμε αντιμετωπίσει στην κλινική και τα έχουμε δημοσιεύσει κιόλας. Και από πού έχει ξεκινήσει ουσιαστικά αυτό το πράγμα, γιατί δεν είναι μία όψιμη ιστορία, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο θα συμβεί συνήθως όταν έχουν περάσει μέρες από τη διουρηθρική ενός όγκου κίστεως. Είναι κάτι το οποίο θα συμβεί άμεσα από τότε που, σε ένα βαθμό, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο, υιοθετήσαμε την οδηγία της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας ότι άμεσα με τα εγχειρητικά έγχυση των κυταροτοξικών φαρμάκων, είτε πυρουμπικίνης είτε μητομυσίνης σε, μειώνει την πιθανότητα υποτροπής κατά 39%. Και αυτό είναι, ξέρετε ότι είναι δημοσιευμένο και στα guidelines και ακόμα δεν έχει αναθεωρηθεί. Χωρίς να υπάρχει κάποια υπεροχή κάποιου φαρμάκου. Και επειδή έχει γίνει
η σχετική ανάλυση και μετανάλυση κλπ. Έχουμε ένα level of evidence, ένα α σε αυτό το πράγμα. Όμως, να το θυμόμαστε πάντοτε, ότι η ύπαρξη μη διαγνωσμένης διάτρησης της κύστος μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα όταν πάμε μέσα στο πρώτο 24ωρο να κάνουμε την αντίστοιχη έγχυση. Και να λοιπόν ένα πρώτο περιστατικό, ένας άνδρας ηλικίας 82 ετών, ο οποίος έκανε διουρηθρική κύστος για έναν όγκο στο θόλο, ο οποίος είχε επιφανειακούς χαρακτήρες, για να υιοθετήσουμε πιο σωστά αυτό το οποίο ακούσαμε και το μεσημέρι, μη διηθητικούς χαρακτήρες, μη μειοδιηθητικούς χαρακτήρες, ακόμα πιο σωστά. Η επέμβαση και η ανάνυψη ήταν χωρίς συμβάματα. Πρώτη και δεύτερη μετεγχειρητική μέρα, εκείνο τον καιρό είχαμε αυτό το πρωτόκολλο να κάνουμε δύο συνεχόμενες εγχύσεις, και την πρώτη και την δεύτερη μετεγχειρητική μέρα. Κάναμε ενδοκιστική έγχυση 50 μιλιγκράμμ πυρού μπικίνης σε 50 ml φυσιολογικού ορού. Ήταν πολύ καλά ανεκτές από τον παππού. Έμεινε το φάρμακο στην κύστη 2 ώρες κάθε φορά, χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. 24 ώρες όμως μετά την δεύτερη έγχυση, ο ασθενής άρχισε να παραπονείται για ένα αίσθημα πληρότητας στην κοιλιακή χώρα, είχε κακουχία και εμφανίζει ταυτόχρονα και πυρετό. Και πυρετός, ο οποίος δεν ήταν απλός, ήταν 38,5. Και επίσης ταυτόχρονα σημεία κυταρίτιδας στην υπερηβική χώρα. Νομίζω πως αυτό το πράγμα βάζει κάποια προβλήματα, αρχίζουν να χτυπούν κάποια κουδουνάκια. Και είναι πάλι ένα σημαντικό στοιχείο το ότι τα πάντα ξεκινάνε από το δεδομένο ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε η κλινική εξέταση, να είναι απαραίτητο στοιχείο στην καθημερινή παρακολούθηση οποιοδήποτε αρρώστου νοσηλεύουμε. Έτσι, αυτό το πράγμα είναι, μην το ξεχνάμε ποτέ. Κάποια ιδέα το τι θα κάνατε εσείς άμα σας συνέβαινε αυτό το πράγμα? Σας είπα ότι ήταν απλά και μόνο το πρωτόκολλο εκείνης της περίοδου. Είναι κάτι το οποίο πείτε ότι έγινε μία. Δεν νομίζω πως έχει καμία διαφορά σε αυτή την ιστορία. Κάποια ιδέα για το ποιο θα ήταν το επόμενο βήμα στη διαχείριση αυτής της κατάστασης? Τι θα κάνατε, κύριε Μανούσα, καμιά και πήρατε το λόγο. Στο μικρόφωνο να μας πείτε. Αντιφλεγμονώ. Ναι. Εγώ θα έκανα έναν υπέροχο άνω κάτω κοιλίας. Μάλιστα. Με τη λογική. Να δω αυτό το συνέστημα πληρότητας στην κοιλία. Γιατί είναι, γιατί έχει αυτό το συνέστημα. Γι' αυτό το αίσθημα αυτό. Είχε καθετήρα ο άρρωστος ακόμα. Ναι, αλλά γιατί να εμφανίζει αυτά στην κοιλιά τα συμπτώματα. Άρα θα θέλατε ένα υπεροχογράφημα κάτω κοιλίας ή όλης της κοιλιάς? Άνω κάτω. Άνω κάτω κοιλίας. Με την προοπτική ότι μπορούσατε να δείτε υγρό ίσως ενδοπεριτοναϊκά. Μάλιστα. Γιατί αυτό θα ήταν το μόνο το οποίο θα μπορούσε κανείς να δει. Κύριε Μανούσακα, κάποια άλλη ιδέα? Όχι, κάτι άμεσο. Απλώς είπα κατευθείαν μια καλλιέργεια ούρων, έτσι όπως είναι ο άρρωστος, και σε πρώτη φάση. Ναι, η καλλιέργεια ούρων θα κάνει 48 ώρες για να βγει έτσι, αλλά τη στέλνουμε. Τη στέλνουμε. Να τρέχει. Η ιστορία της κυταρίτιδας σας προβληματίζει καθόλου? Έτσι, έχει κυταρίτιδας. Ναι. Οδυσσέα. Επειδή έχει περιγραφτεί ένα τέτοιο περιστατικό και το ήξερα, κάναμε αξονική άνω κάτω κοιλίας. Και είδαμε κάποιες αλλοιώσεις έντονες στο περικυστικό χώρο. Στην περίπτωση αυτή, επειδή βλέπουμε στο θόλο, θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτό θα βοηθούσε για τη συμμετοχή και περιτονέο και αν έχει κάποια προβλήματα όπως τύπου παραλυτικού ηλίου και κάτι. Στην κλινική εξέταση λοιπόν, για να το πάρουμε κάπως έτσι, στην κλινική εξέταση η κοιλιά δεν είχε σημεία περιτονεϊσμού σε αυτόν τον άρρωστο. Άρα ευχόμαστε το ότι δεν έχει πάει κάτι στο περιτόνιο για αυτό. Αλλά αντίδραση γίνεται από ό,τι μπορώ να φανταστώ στο περικυστικό λίπος και πολύ πολύ έντονη. Μάλιστα, άρα υποθέτουμε. Και η κυταρίτιδα είναι από εκεί. Από την κλινική εικόνα υποθέτουμε, μάλιστα, ότι μάλλον πρόκειται για εξωπεριτοναϊκή ρήξη. Επομένως κατευθείαν η αξονική δεν θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ επιμένω ότι η ύπαρξη της κυταρίτιδας σε επίπεδο αντιμετώπισης κιόλας μέτρων τα οποία πρέπει να πάρουμε. Εντάξει, το διαγνωστικό, να τρέχει καλλιέργεια των ούρων, η αντιβίωση μάλιστα. Η ιστορία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι αυτή η κυταρίτιδα μπορεί να εξελιχθεί σε γάγγρινα φουρνιέ. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται καμία απολύτως αμφιβολία ότι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνει είναι κάλυψη με αντιβιωτική αγωγή και μάλιστα με ευρέως φάσματος και ισχυρά αντιβιωτικά. Για να ξέρει κανείς ότι έχει σε ένα βαθμό καλύψει αυτή την ιστορία. Είναι μια
άμεση ενέργεια που πρέπει να γίνει. Και ταυτόχρονα βέβαια προτιμήθηκε να γίνει η αξονική τομογραφία ακριβώς για τους λόγους που περιγράφηκαν προηγουμένως. Το υπερηχογράφημα σαν η διαγνωστική του αξία γενικότερα για να βρει τόσο εύκολα υγρό μέσα στην κοιλιά και αν είναι λίγο μάλιστα αυτό το υγρό, είναι σχετικά περιορισμένη και χρειάζεται και έναν αρκετά μάγκα ακτινολόγο. Εμείς δεν θα μπορούσαμε, πιστεύω, εγώ τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να διακρίνω αν μέσα στην κοιλιά αυτού του αρρώστου θα ήταν 100 ml ούρων ή ουσίας άλλης ή οτιδήποτε άλλο, νερού ή οτιδήποτε άλλο. Άρα λοιπόν, να η αξονική τομογραφία η οποία δείχνει αυτό που είπε ο Οδυσσίας προηγουμένως, ότι εδώ πέρα στον περικυστικό χώρο, στην αντίστοιχη περιοχή, στην πρόσθια επιφάνεια προς το θόλο της κίστεως, υπήρχε αυτή η θολερότητα η οποία σαφέστατα σε αυτόν τον σχετικά παχύσαρκο άνθρωπο που βλέπετε εδώ πέρα δημιουργούσε αυτό το πρόβλημα. Και βέβαια, τι έγινε, ο ασθενής ανταποκρίθηκε ικανοποιητικά στην αντιβιωτική αγωγή, ο καθετήρας εννοείται ότι έμεινε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, 15 μέρες, και ως εκ τούτου δεν υπευλήθη σε χειρουργική διερεύνηση. Υποχώρησε ο πυρετός, υποχώρησε η κυταρίτιδα κλπ. Άρα δεν υπήρχαν περαιτέρω προβλήματα σε αυτή την περίπτωση. Θα το χειριζόταν κανείς διαφορετικά αυτό το περιστατικό. Παρακαλώ. Ναι. Αν είδα καλά στην προηγούμενη διαφάνεια, η κίστη ήταν γεμάτη με σκιαγραφικό. Μάλιστα. Η οποία έγινε από τον καθετήρα, ναι. Άρα σιτή κιστογραφία. Σιτή κιστογραφία. Άρα η υποψία ήταν ότι μπορεί να υπάρχει και ρήξη της κίστης. Νομίζω πως ήταν το πρώτο και κύριο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, από την κλινική εικόνα του αρρώστου και με δεδομένο ότι είχε κάνει την επέμβαση στην κίστη, διουρηθρική. Ότι ο άρρωστος είχε κάνει ακολούθως ενδοκιστικές εγχύσεις ενός κυταροτοξικού φαρμάκου και είχε τη συγκεκριμένη κλινική εικόνα, αυτά τα πράγματα οδηγούσαν τη διαγνωστική σκέψη εκεί πέρα. Η κοιλιά του ήταν ελεύθερη για να σκεφτεί κανείς την οποιαδήποτε άλλη παθολογία. Νομίζω πως δικαιολογείται η διενέργεια της συγκεκριμένης εξέτασης. Και μάλιστα η διαγνωστική αξία όταν γίνει CT κιστεογραφία με έγχυση του σκιαγραφικού από την ουρδόχο κίστη μεγαλώνει ακόμη πιο πολύ. Μάλιστα, κύριε Καρδάκη. Κάποιος έχει ζήσει τέτοια εμπειρία? Κάποιος είχε κάποια παρόμοια? Όχι. Υπάρχει και δημοσίευση. Έχω μετά δημοσίευση από το European Urology που όντως έχουμε και περιστατικά διεθνώς τα οποία έχουν πεθάνει. Και ουσιαστικά θεωρείται underreported η κατάσταση αυτή, ότι να το συνεχίσει θα φτάσει να δημοσιεύεται. Σε αυτά τα περιστατικά έκαναν κάποιον χειρουργικό χειρισμό ή παραδίδεσαι στα αντιβιωτικά? Όχι, σε αυτό. Στη βιβλιογραφία λέω, αυτά που κατέληξαν. Σε αυτή την περίπτωση, γι' αυτό και θα καταλήξω στο τέλος. Καταληκτικά έχουμε με τον κύριο Ελβιζάτο φτιάξει όλη αυτή την ιστορία έτσι ώστε να καταλήγουμε τι πράγματα μπορεί κανείς να κάνει για να αποφύγει, τι μπορεί να κάνει για να αντιμετωπίσει. Εδώ είναι σημαντικό, πιστεύω, να δούμε στην καθημερινή ιατρική πράξη. Μπορεί να μην είναι εύκολο να γίνει κιστεογραφία, CT κιστεογραφία. Την CT κιστεογραφία τη θέλαμε εδώ πέρα, διότι υπήρχε συμμετοχή και του υποδωρίου και επαπειλούμενη γάγκρενα φουρνιέ μας. Άρα συνολικά έχει σαφέστατη μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια από το να κάναμε μία ανιούσα κιστεογραφία σκέτη. Αλλά μία ανιούσα κιστεογραφία σκέτη, αν δεν έχουμε πρόσβαση να κάνουμε CT κιστεογραφία, σαφέστατα είναι μία εξέταση εκλογής για να προχωρήσουμε. Έτσι δεν παραδίδουμε τα όπλα όταν, άμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τον αξονικό τομογράφο κατευθείαν σε αυτή την περίπτωση. Και η κλινική πορεία ήταν εκείνη η οποία καθόρισε το ότι δεν προχώρησε κανείς σε χειρουργική διερεύνηση αυτής της ιστορίας. Δεν υπήρχε περιτονιακή αντίδραση, δεν υπήρχε περιτονίτιδα. Όμως, το επόμενο περιστατικό είναι ένας άντρας ηλικίας 73 ετών, ο οποίος έκανε και αυτός διουρηθρική κίστος λόγω πολλαπλών όγκων στο δεξιό πλάγιο και το οπισθιοτύχωμα, πάλι με μη διηθητικούς χαρακτήρες, επέμβαση ανάνυψη χωρίς προβλήματα. Πρώτη και δεύτερη μέρα πάλι ήταν εκείνη την περίοδο 50 μιλιγράμμια πυρουμπικίνης. Καλά ανεκτές πάλι. Την τρίτη μέρα, επειδή ήταν πολλαπλή αυτή η όγκη και σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κλινικής, έκανε ενδοφλέβια πυελογραφία. Νάτι. Όλα ωραία και καλά. Όχι σε πλήρη πλήρωση ουροδόχος κίστη, αλλά
Όλα ωραία και καλά. Οπότε βγήκε ο καθετήρας και έφυγε για το σπίτι του αυτός ο άνθρωπος. Δωδέκατη μετεγχειρητική παραπονείται από το σπίτι του πια, έτσι. Στην επαρχία είχε φύγει από την Αθήνα, επιτακτικότητα και επώδυνη ούρηση. Τηλεφωνικά ο γιατρός που τον είχε χειρουργήσει του λέει: κοίταξε να δεις, κάνε μια καλλιέργεια ούρων. Τον ξαναπαίρνει μετά από δύο μέρες, 14η μετεγχειρητική, καλλιέργεια ούρων αρνητική. Περίμενε, θα περάσει, δεν είναι τίποτα, είναι ο ρεθισμός από τη χημική κυστήτητα που σου έκανε το φάρμακο κλπ. Κλπ. Κάποια θα το χειριζόσαστε διαφορετικά εσείς? Τίποτα ακόμα. Έτσι ούτε πυρετό είχε κάνει, το μοναδικό που είχε ήταν τσούξιμο και μια επώδυνη ούρηση, τίποτα άλλο. Λοιπόν, και καλλιέργεια ούρων αρνητική, ούτε αντιβίωση ούτε τίποτα. Την 20η μετεγχειρητική πυρετός. Ρίγος, σκληρία στο υπογάστριο και σημειολογία κυταρίτιδας επίσης. Σύμφωνα με το προηγούμενο, σαφέστατα αποτελεί αιτία νοσηλείας του αρρώστου, έτσι δεν είναι? Επαπειλούμενη πάλι σκέφτεται κανείς τη γάγρινα φουνιά για αυτό το πράγμα. Σαφέστατα λοιπόν κάλυψη με την ιστορία των αντιβιωτικών, αλλά εδώ η CT χιστιογραφία έδειξε ότι τα πράγματα δεν ήταν τόσο απλά καθόλου, και με αυτά τα δεδομένα μπήκε στο χειρουργείο ο άρρωστος, όπου ήταν μια τραγική κατάσταση που έδειξε μια εκτεταμένη νέκρωση στην περιοχή του θόλου με διάτρηση του τυχώματος. Έγινε η συγγραφή της κύστεως και όλα ήταν ωραία και καλά. Άρα λοιπόν, το αν θα παρέμβει κανείς χειρουργικά σε μη ενδοπεριτοναϊκές ρήξεις, γιατί σε ενδοπεριτοναϊκές ρήξεις νομίζω πως είναι δεδομένο, και ειδικά όταν μπήκε κυταροτοξική ουσία μέσα στο περιτόνιο, νομίζω πως τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα και η σημειολογία, η κλινική είναι συγκεκριμένη. Στις έξω περιτοναϊκές ρήξεις όμως, το αν θα μπει κανείς στο χειρουργείο ή όχι εξαρτάται και από τα ακτινολογικά ευρήματα και από την κλινική εικόνα του αρρώστου. Όλες αυτές οι ιστορίες, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Παρακαλώ. Στον άρρωστο αυτό το χειρουργήθηκε με την εικόνα της αξονητής ή τη και την κλινική του εικόνα. Δηλαδή περιμένατε λίγες μέρες με καθετήρα για αντιβίωση. Μέρες, μία μέρα μόνο. Μία μέρα μόνο. Και επιβαρυνόταν ο άρρωστος. Ναι, ήταν. Με βάση την προηγούμενη εμπειρία θα λέγαμε κανείς, γιατί δεν περιμένατε λίγα. Ναι, μήπως λέτε αυτό το είπα. Ότι ήταν, ενώ ο προηγούμενος είχε μια θεαματική καλή εξέλιξη, αυτός δεν είχε καθόλου καλή εξέλιξη και αυτό απετέλεσε κριτήριο για να μπει κανείς. Και η νέκρωση ήταν από το φάρμακο ή από μια διάτρηση που δεν την είδαμε, δεν την πήραμε χαμπάρι? Σαφέστατα η διάτρηση υπήρχε που δεν την είχε πάρει κανείς χαμπάρι. Γι' αυτό, γιατί εννοείται ότι όταν την έχει πάρει κανείς χαμπάρι, το έχει αντιμετωπίσει ευθύς εξ αρχής. Δεν θα κάνει ενδοκιστική έγχυση, για να βάζουμε και τα μηνύματα σε αυτή την ιστορία. Αν έχεις υποψία, έστω και υποψία διάτρησης, δεν θα πάει κανείς να κάνει ενδοκιστική έγχυση μεταχειρητικά. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε το φάρμακο το ίδιο, σαν επιπλοκή του, σε ένα λεπτό τείχομα να... Αυτή έχει περιγραφεί κάτι? Όντως έχει γραφτεί ακριβώς αυτό το paper που σας έχω εδώ πέρα, που ήταν από τους ανθρώπους, προσέξτε να δείτε, είναι και ο Σιλβέστερ μέσα, που είναι ο στατιστικολόγος της ORTC. Και αφορά περιγραφές περιπτώσεων που φτάσανε μέχρι και το θάνατο. Και έχοντας λοιπόν το ερωτηματικό αν είναι πάντοτε τόσο ασφαλής. Επομένως, ναι, όταν έχει κανείς υποψία διάτρησης δεν κάνει ενδοκιστική έγχυση, στάνταρ αυτό το πράγμα. Αν το ίδιο το φάρμακο μπορεί να προχωρήσει ειδικά σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αδειάσουν την κύση τους καλά. Γι' αυτό λοιπόν, αν υπάρχει υποκυστικό κόλλημα, καλό είναι να το ξέρει κανείς και να το έχει ψάξει εκ των προτέρων, γιατί η παραμονή φαρμάκων όπως είναι η φαρμορουμπικίνη και η επιρουμπικίνη ή η μητομισίν σε για πάρα πολλή ώρα μέσα στην οροδόχο κύστη, μπορεί να έχει καταστροφικά αποτελέσματα επίσης, έτσι σαν κυταροτοξική δράση, τη χημική κυστήτητα την οποία προκαλεί. Πάντως το θέμα αυτό, νομίζω πως μας δίνει τη δυνατότητα έτσι να... Ναι, παρακαλώ. Συγγνώμη. Άρα είχε διάτρηση της οροδόχου κύστης πριν φύγει. Ναι, βέβαια. Απλά και μόνο... Πυελογραφία δεν έκανε? Σας την έδειξα. Δεν φάνηκε? Σας την έδειξα. Την τρίτη μετεγχειρητική μέρα, αφού είχαν προηγηθεί δύο εγχύσεις φαρμορούμπισης, έκανε σύμφωνα με το πρωτόκολλο της κλινικής, επειδή ήταν πολλαπλή η όγκη,
έκανε ενδοφλέβια πυελογραφία. Η οποία δεν έδειξε απολύτως τίποτα. Καμία διαφυγή. Δεν φάνηκε. Ήταν μια πάρα πολύ μικρή διαφυγή. Η οποία όμως από ό,τι φαίνεται έγινε μεγαλύτερη, πολύ μεγαλύτερη μετά. Έτσι. Είναι τα. Άλλωστε στις επιπλοκές ουσιαστικά η διαστροφή είναι ότι δεν πρέπει να σκέφτεται κανείς με την απόλυτη λογική. Τα απόλυτα λογικά πράγματα είναι εκείνα τα οποία έχει κάνει κανείς στη διαδικασία της, του χειρουργείου, του, τα κλασικά πράγματα. Η επιπλοκή, το πρώτο χαρακτηριστικό της, και αυτό είναι η διαφορά από το ιατρικό σφάλμα, έτσι. Γιατί άλλο πράγμα το ιατρικό σφάλμα και άλλο πράγμα η επιπλοκή. Την επιπλοκή δεν την έχει σχεδιάσει, δεν σου έτυχε, έτυχε μάλλον, αλλά δεν έχει σχέση με την ικανότητα κλπ. Είναι διαφορετικό πράγμα η έννοια του ιατρικού σφάλματος από την ιατρική επιπλοκή. Άρα λοιπόν στην διαχείριση διαγνωστικά και θεραπευτικά της επιπλοκής, το μυαλό μας φεύγει από την κλασική λογική του και γίνεται διαστροφικό. Έτσι. Η αμφισβήτηση λοιπόν του ότι αυτή η άμεση μετεγχειρητική έγχυση κυταροτοξικών είναι ωφέλιμη είναι αυτή τη δεδομένη στιγμή υπαρκτή. Σας έχω βάλει 3 papers εδώ πέρα τα οποία σαφέστατα αμφισβητούν την αξία αυτής της άμεσης έγχυσης κυταροτοξικών φαρμάκων. Κάτι το οποίο αυτά τα 3 papers, τα οποία ήταν τα πιο ισχυρά στη βιβλιογραφία, προκάλεσαν έτσι και μια σχετικά μεγάλη αναστάτωση στην ομάδα, και στην ομάδα των guidelines αλλά και του καρκίνου της κύστος, αλλά και στην αντίστοιχη ομάδα της EORTC, με αποτέλεσμα οι δύο κυρίαρχοι του παιχνιδιού σε αυτήν την κατάσταση που είχαν γράψει και την αντίστοιχη οδηγία αισθάνθηκαν την ανάγκη να γράψουν ένα editorial κιόλας, ότι αν προκαλώντας ότι να δούμε έχουν αλλάξει τα αποδεικτικά στοιχεία. Και ισχυριζόμενοι ότι ουσιαστικά δεν έχουν υπάρξει καινούργιες μελέτες ασφάλειας κλπ. Τα οποία να αναιρούν τις προηγούμενες καταστάσεις, ούτε όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, και ότι καλό είναι να συνεχίσουμε με την ίδια λογική. Πέρυσι, όμως, στο αντίστοιχο section της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας της Ουρολογικής Ογκολογίας, υπήρχε ένα debate το οποίο σαφέστατα είχε για άλλη μια φορά αυτό το θέμα, εάν όντως είναι αποτελεσματική αυτή η άμεσα μετεγχειρητική ενδοκιστική έγχυση και είναι πάρα πολύ πιθανό να όλη αυτή η αμφισβήτηση να πάρει σάρκα και οστά με την απόσυρση από τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας της οδηγίας για την άμεση μετεγχειρητική ενδοκιστική έγχυση κυταροτοξικών φαρμάκων. Θέλετε να κουβεντιάσουμε κάτι σε σχέση με τις επιπλοκές των ενδοκιστικών εγχύσεων, κάτι άλλο? Παρακαλώ. Ένα περιστατικό αντίστοιχο, με τη διαφορά ότι ο ασθενής σε καμιά στιγμή δεν βίωσε οξέα συμπτώματα, είτε φλεγμονής, είτε πόνο, οτιδήποτε άλλο. Απλά στην τρίτη ή τέταρτη ενδοκιστική έγχυση, στο follow-up, κάναμε έναν υπέρηχο στο πλαίσιο της παρακολούθησης, όπου διαπιστώσαμε αριστερά υδρονέφρωση. Μας κινητοποίησε αυτό, γιατί ήταν ένας όγκος TAF Alpha Grade 2. Κάναμε μια αξονική, στην οποία αξονική φαινόταν ούρητρο υδρονέφρωση μέχρι σχεδόν και στην είσοδο του αριστερού ουρητήρα στην κίστη, με έντονη παρουσία ιστού γύρω από την κίστη. Φοβηθήκαμε μήπως είναι κάποια υποτροπή με έξοδο του όγκου εκτός της κίστης. Βάλαμε τον ασθενή, κάναμε ξανά κυστεοσκόπηση, δεν υπήρχε κάτι μέσα στην κίστη. Πήραμε και κάποιες βιοψίες από την περιοχή. Δεν ήταν φυσιολογικός ιστός και ακολούθως υποβλήθηκε ο ασθενής σε λαπαροτομία ερευνητική. Υπήρχε έντονη φλεγμονή περιουρητηρικά. Τελικά έγινε μεταφύτευση του ουρητήρα. Αυτό δεν ξέρω αν θα μπορούσατε τόσο εύκολα να το αποδώσετε στην ενδοκιστική έγχυση. Είναι το μοναδικό ίσως που υποψιαζόμασταν. Γιατί ουσιαστικά εκείνο το οποίο ήταν το θέμα το συγκεκριμένο της επιπλοκής είναι ότι σε έδαφος διάτρηση τη κίστη. Διάτρηση επίσημα δεν είχαμε, γιατί είχαμε κάνει και άμεσα κάναμε και μετεχειρητικά την έγχυση. Και η εικόνα ήταν καλή, χωρίς ο ασθενής να έχει τίποτα. Ήταν μια πάρα πολύ μικρή διαφυγή όμως. Αυτό μοναδικό που υποψιαζόμαστε. Ακόμα και μικρές διαφυγές. Εκεί που έχει λεπτυνθεί πάρα πολύ το τείχωμα τη κίστη, γιατί έχει πάει κανείς σχετικά βαθιά, αλλά δεν έχει προκαλέσει διάτρηση. Και έχει και ένα βαθμό υποκιστικού κολλήματος ο άρρωστος, μπορεί να δημιουργηθεί πάνω σε ένα τέτοιο είδους έδαφος μια τέτοιου είδους ιστορία.
Ναι. Λοιπόν, κύριος Αλιβιζάτος λέει, προχωρήσουμε. Να, λοιπόν... Συγγνώμη λίγο. Ναι. Απλώς δεν έχει σημασία εδώ πέρα η χωρητικότητα της κύστης και λίγο να ψηλιαζόμαστε για να αποφεύγουμε ίσως σε κάποιους ασθενείς με μειωμένη χωρητικότητα. Με μειωμένη χωρητικότητα. Πολύ πιο εύκολη σε αυτούς τους ασθενείς και η διάθεση, αλλά και όταν παραμένουν μετά τα ούρα, να μην υπερδιατείνεται με το δύο ώρο κάτσε-κάτσε, γιατί υπερδιατείνουν την κύστη και βοηθούν στο να χειροτερεύσουν αυτά τα πράγματα. Σαφέστατα, μέσα στα πλαίσια του ελέγχου και του τυχόν υποκυστικού κολλήματος που έχει προκαλεί απόφραξη, νομίζω πως και αυτό το πράγμα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, αυτός είναι ένας μεγαλύτερος εφιάλτης. Ένα τέτοιο είδους στεντ, το οποίο έχει ξεχαστεί για αρκετό χρονικό διάστημα. Έχουμε αφαιρέσει τέτοιου είδους στεντς κυρίως σε μεταμοσχευμένους με μέχρι και νομίζω ένα, το είχα κάνει εγώ, ήταν 17 χρόνια μετά από την τοποθέτησή του σε μεταμόσχευση, σε μεταμοσχευμένο νεφρό. Λοιπόν, όπου τον παιδεύαν οι παθολόγοι και οι λοιμοξιολόγοι για μικρόβια και φλεγμονές. Να λοιπόν μια περίπτωση ενός άνδρα 35 ετών, ο οποίος πήγε στα επίγοντα με εικόνα κολλικού του αριστερού νεφρού. Ο άνθρωπος αυτός ήξερε τι σημαίνει κολλικός, γιατί είχε κάνει μια πολύ καλή αντιμετώπιση πριν από 8 μήνες, γιατί είχε κάνει μια αποφρακτική πυελονεφρίτιδα και τότε του είχαν βάλει ένα στέντ. Έτσι δεν είχε κάνει λυθίαση τότε. Είχε μια αποφρακτική πυελονεφρίτιδα, έστω λυθιαστικής επιλογής, να μην τα μπερδεύουν τα πράγματα πολύ. Έτσι. Λοιπόν, του βάλανε ένα στέντ, δεν του είπαν, δεν το κατάλαβε, δεν το ξέχασε, ήταν βλάξ, οτιδήποτε. Το θέμα λοιπόν είναι ότι εκείνο το οποίο έγινε κλασικά, όπως υπόθηκε το πρωί στην Ελλάδα, δεν προχωράει κανείς σε αξονική με λεπτές τομές για την αντιμετώπιση του κολλικού του οπισθοπυρητονέου, αλλά κάνει ένα περιχογράφημα. Να λοιπόν οι διατάσεις και λίγο κακιά εικόνα εδώ πέρα και μια απλή ακτινογραφία NOC. Και η απλή ακτινογραφία NOC δείχνει αυτό το στέντ το οποίο υπήρχε εδώ πέρα. Και το μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι τι θα κάνουμε με αυτόν τον άρρωστο. Καμιά ιδέα? Πέρα από το συγκεκριμένο περιστατικό, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα ξεχασμένο στέντ, το σημαντικότερο πάνω στο οποίο πρέπει να αποφασίσουμε αρχικά είναι ποια είναι η λειτουργικότητα του νεφρού και κατόπιν ποιο είναι το λιθιαστικό φορτίο το οποίο φαίνεται πάνω στο στέντ. Ναι, έχουμε όμως έναν άρρωστο 35 χρονών, ο οποίος έχει καλό φλοιό. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Άρα δεν έχουμε κανένα λόγο να σκεφτόμαστε νεφρεκτομές, έτσι τα κατακαθόμενα. Λοιπόν, του δόθηκε η αντιβίωση και με αρνητική καλλιέργεια ούρων έγινε μια προσπάθεια για να αφαιρεθεί το στέντ. Πήγε κανείς και από τη γη στη μέσα να το τραβήξει. Δεν κατέβαινε όμως. Και εδώ πέρα είναι το πρώτο μεγάλο μήνυμα, ότι εάν δεν έρχεται το στέντ όταν πάει κανείς να το τραβήξει, μην το τραβήξει παραπάνω. Stop εκεί πέρα. Γιατί? Γιατί είναι υποψήφιος αυτός ο άρρωστος να κατεβάσει και τον ουρητήρα του ολόκληρο κάτω. Έτσι, να αποκοπεί ο ουρητήρας ολόκληρος, είτε να γίνει και εκστροφή του πλενογόνου κάτω. Επομένως, εκείνο το οποίο έγινε λοιπόν σε αυτόν τον άρρωστο, μετά από αυτό το πράγμα, ήταν, συγγνώμη για την κακή ποιότητα, αλλά δεν είχα καλύτερο. Αυτό είναι πραγματικό βίντεο το οποίο έγινε σε εμάς, αλλά δείχνει και το βαθμό δυσκολίας. Δεν είχαμε, κύριε Γιανακόπουλε, τότε. Τώρα δοκιμάζουμε με το ψηφιακό ουρητηροσκόπιο να έχουμε την περίφημη εικόνα, τη μεγάλη, την ωραία, την καλή. Τα πράγματα λοιπόν, μη σας κουράζω, ήταν αρκετά ζώρικα, αλλά τελικά έγινε η ουρήτηρο λιθοτριψία, ουσιαστικά χτυπώντας επάνω στο στέντ, χρησιμοποιώντας το σύστημα λιθοκλάστη. Ερωτηματικό τώρα που εγώ θα ήθελα να το κάνω στους ασχολούμενους με την ενδοουρολογία του ανώτερου ουρολογικού και τη λιθίαση του ανώτερου ουρολογικού. Λέιζερ ή λιθοκλάστ? Κύριε Γιανακόπουλε. Σε αυτό το αποτιτανωμένο, έτσι, το ασβεστοποιημένο στέντ. Βασικά ό,τι έχετε διαθέσιμο, αλλά αν έχετε λέιζερ, οπωσδήποτε λέιζερ.
Εγώ πήρα το μικρόφωνο πιο πολύ για άλλο λόγο. Αν δοκιμάσει κανείς να ανέβει σε αυτόν τον ορυτήρα, χτυπώντας σιγά σιγά τα συγκρίματα και να τα σπάσει μέχρι τέλους, μπορεί να κάνει μια ενδοσκοπική λιθοτριψία που μπορεί να διαρκέσει και 2 ώρες. Ο μεγάλος κίνδυνος εδώ είναι η σύψη. Σε αυτούς τους ασθενείς, όταν ανεβαίνει κανείς να σπάσει τα κομματά γύρω το πικτέλι, να θυμάται ότι μπορεί το ίδιο βράδυ ο άρρωστος του να είναι με σηπτικό σοκ στη μονάδα. Και αυτό το λέω από προσωπική εμπειρία. Έτσι. Δεν μου έχει τύχει για δικό μας ασθενή, αλλά. Λοιπόν, είναι το βασικότερο. Δεδομένο ότι πρέπει να έχει οπωσδήποτε αρνητική καλλιέργεια ούρων για να κάνει κανείς τέτοιου είδους ενδοσκοπικές εξετάσεις. Σαφέστατα. Αλλά ακόμα και αν καλύψει τον ασθενή με θετική την καλλιέργεια, αν το καλύψει με αντιβίωση, ο κίνδυνος σύψης υπάρχει ακόμα. Και είναι μεγάλος. Επομένως, δεν είναι και ότι πάμε τόσο εύκολα να πάμε να κάνουμε τις ενδοσκοπικές αντιμετωπίσεις. Γι' αυτό λοιπόν, για να δούμε και κάποια άλλα πράγματα που έχουν δημοσιευθεί στη βιβλιογραφία, κάποιες άλλες περιπτώσεις. Μια γυναίκα 42 ετών είχε υποτροπιάζουσες σφυρολιμώξεις και υπερηπικό άλγος. Και πριν 12 χρόνια είχε υποβληθεί σε πυελολιθοτομία αριστερά. Δείτε, έχει δημοσιευθεί σε ένα σαουδαράβικο περιοδικό. Λοιπόν, και κοιτάξτε εδώ πέρα τι γίνεται μέσα στην κίστη αυτή τη γυναίκα. Έχει πέσει το πικτέιλ από πάνω και έχει γίνει μια μεγάλη λυθίαση. Εκείνο λοιπόν το οποίο έγινε τελικά είναι ότι της κάνανε μια ανοιχτή χειρουργική επέμβαση και αφαιρέσανε έτσι μια κίστη ολιθοτομή και αφαιρέσανε όλο αυτό το πράγμα το οποίο ήταν ένα πάκο μέσα στην οροδόχο κίστη. Μια άλλη περίπτωση τώρα, μια γυναίκα 26 ετών, στην οποία είχαν υποβληθεί πικτέιλς λόγω νεφρολιθίασης προ-τετραετίας. Άμφου. Μετά ποιος ξέρει τι έγινε. Και δείτε το ένα του πικτέιλ με πέτρα εδώ επάνω, πέτρα, 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 πέτρα στις άκρες. Το άλλο έχει πέσει εδώ πέρα δεξιά, έχει πετρώσει εκεί επάνω και πετρωμένο και από εδώ. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η ιστορία που κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει πολλές διαφορετικές μεθόδους για να το κάνει αυτό το πράγμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εκείνο που έγινε ήταν κίστη ολιθοτριψία με το λιθοκλαστ, ουρίτηρο λιθοτομή δεξιά και συνδυασμός διαδερμικής, εξωσωματικής και ουρίτηρο λιθοτριψίας για την αριστερή μεριά. Λοιπόν, άρα τα προβλήματα τα οποία συνδέονται με τα ασβεστοποιημένα, ξεχασμένα, αποτιτανωμένα stents δεν είναι από τις απλές ιστορίες ότι έλα εδώ πέρα πάω να το τραβήξω εγώ και τελείωσε το πράγμα. Κρύβουν προβλήματα και γι' αυτό το λόγο έχει φτιαχτεί και ένας αλγόριθμος πάλι. Έχουν μανία με τους αλγόριθμους, αλλά οι άνθρωποι που τα δουλεύουν αυτά τα πράγματα, γιατί φαίνεται ότι δεν αποτελεί και τόσο σπάνια ιστορία. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο χρειάζεται να δει κανείς τον λιθιασικό φορτίο, εάν είναι πάνω ψηλά και είναι λιγότερο από 1,5 σαντιμέτρο, να κάνει κανείς εξωσωματική λιθοτριψία ή να, αν είναι μεγαλύτερο, να προχωρήσει διαδερμικά. Όσο πιο χαμηλά τα πράγματα είναι, ότι αν είναι χαμηλά στην κίστη, εννοείται ότι θα πάει κανείς με την διουρηθρικά. Και βέβαια, όταν είναι στην μεσότητα του ουρητήρα, μπορεί να χρειαστεί να κάνει μέχρι και ουρητήρο τομή, ανοιχτή η επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή την ιστορία.